Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, χαίρομαι και εγώ για αυτή την εκδήλωση. Βεβαίως με τον Δημήτρη Παπαδημούλη δεν βρισκόμαστε για πρώτη φορά σε πάνελ, αλλά είναι μια συγκυρία που επιτρέπει απόψε να συνδυάσουμε τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας για να συζητήσουμε μαζί σας. Συνοηθήκαμε να μιλήσω πρώτα εγώ για τα εσωτερικά και μετά ο Αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου να μας πει τι γίνεται στην Ευρώπη, που πάει η Ευρώπη. Διότι οι εξελίξεις στην Ευρώπη είναι κρίσιμες και για τα δικά μας. Εγώ, ο χώρος, με βολεύει να μιλήσω από εδώ. Οι Ευρωπαίοι μπορούν να μιλήσουν από το... θα ήθελα πριν έρθουμε στα θέματα της συγκυρίας, θα ήθελα να κάνω μια μικρή αναφορά στις αφετηρίες αυτής της βασανιστικής πορείας της κοινωνίας και του λαού μας, στις αιτίες δηλαδή της κρίσης και της χρεοκοπίας, από την οποία αγωνιζόμαστε να βγούμε. Και νιώθω την ανάγκη να το κάνω αυτό, διότι νομίζω ότι αν δεν κατανοήσουμε, μάλλον να το πω θετικά, για να βγούμε από την κρίση πρέπει να την καταλάβουμε, να καταλάβουμε τις αιτίες της, τι μας έφερε ως εδώ. Μια βασική διαπίστωση που νομίζω μπορούμε να κάνουμε είναι ότι ο λόγος που χρεοκόπησε το κράτος δεν ήταν, και στη συνέχεια η χώρα, δεν ήταν η έλλειψη πόρων, δεν ήταν η φτώχεια, ας πούμε, της χώρας ή του κράτους. Δεν ήταν η έλλειψη πόρων, αλλά η άνηση και σπάταλη χρήση τους. Δεν ήταν τα ελλείμματα, αλλά οι βαθύτερες αιτίες που τα προκάλεσαν. Στα χρόνια πριν από την κρίση, είχαμε αυθονία πόρων. Η είσοδος στο ευρώ επέτρεψε το φτηνό δανεισμό. Το κράτος, οι τράπεζες και οι μεγάλες επιχειρήσεις δανείστηκαν από το εξωτερικό μέσα σε μια δωδεκαετία από το 1996 μέχρι το 2007 πάνω από 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Στη χώρα εισέρευσαν επίσης την ίδια περίοδο πάνω από 60 δισεκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκά προγράμματα και ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Στη διάθεση επίσης των τραπεζών ετέθησαν καταθέσεις που το ίδιο διάστημα αυξήθηκαν κατά 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Όπως πιστοποιεί και ο πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, ο κύριος Καραμούζης, σε αυτή τη χαμένη δεκαετία, όπως εύστοχα την χαρακτήρισε πρόσφατα σε μια ομιλία που έτυχε να βρεθούμε μαζί, στη χώρα και στο οικονομικό σύστημα εισέρευσαν πρωτοφανή ποσά της τάξης των 400 έως και 500 δισεκατομμύρια ευρώ. Όμως η σημαντική αυτή πόρη και το εξαιρετικά χαμηλό κόστος δανεισμού δεν αξιοποιήθηκαν για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και για τη δημιουργία μιας σύγχρονης, βιώσιμης διεθνώς ανταγωνιστικής οικονομίας. Από το 1993 ως το 2007, συνεχίζω στο κομμάτι του τι δυνατότητες υπήρχαν τότε, στο περίοδο λοιπόν από το 1993 μέχρι το 2007 ήταν ένας ανωδικός, όπως λένε οι οικονομολόγοι, οικονομικός κύκλος στην Ελλάδα. Το εθνικό εισόδημα αύξανε κάθε χρόνο με σχετικά υψηλούς ρυθμούς. Όμως η κατανομή του παραγόμενου πλούτου γινόταν άνηση και τα έσοδα του κράτους υπολοιπόταν των αναγκών. Λόγω της άνησης φορολογίας αλλά και της φοροδιαφυγής. Οι κυβερνήσεις της εποχής δηλαδή προτιμούσαν να δανείζονται, να χρεώνουν το κράτος και το λαό με δυσβάσταχτα χρέη, παρά να φορολογούν αναλογικά το πλούτο και να πατάσουν τη φοροδιαφυγή. Από την άλλη μεριά, οι κυβερνήσεις της εποχής ήταν εύκολες στις δαπάνες και στις πατάλες. Τότε ήταν που γινόταν το πάρτι με τα εξοπλιστικά προγράμματα και τις μίζες. Τώρα, έστω με καθυστέρηση, αυτά βγαίνουν στη φόρα. Ερευνώνται, πάνε στη δικαιοσύνη και οι υπεύθυνοι λογοδοτούν. Τότε ήταν που γινόταν το πάρτι με τις υπερτιμολογήσεις των δημοσίων έργων και των κρατικών προμηθειών. Τώρα τα καρτέλ των εργολάβων και τα διάφορα κυκλώματα ξεσκεπάζονται, οι υπεύθυνοι δικάζονται και τα πρόστιμα πληρώνονται.
Τότε ήταν το πάρτι με τα φάρμακα, που έκανε να έχουμε ένα πολύ δαπανηρό σύστημα υγείας και να γονατίζουν από τα υπέρογγα έξοδα το κράτος, τα ασφαλιστικά ταμεία και οι ασθενείς. Τώρα οι φάκελοι ανοίγουν, τα σκάνδαλα ερευνώνται, οι υπεύθυνοι οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Τότε ήταν το όργιο με τα δάνεια χωρίς εγγυήσεις προς τα κυβερνητικά κόμματα και προς επιχειρήσεις ΜΜΕ, που αυξάνονταν διαρκώς, ακόμα και όταν είχε γίνει φανερό πως δεν πρόκειται να πληρωθούν. Όλα αυτά λοιπόν οδήγησαν στα ελλείμματα, στα χρέη και τελικά στη χρεοκοπία. Η κρίση που ζούμε όμως δεν είναι μόνο δημοσιονομική. Δεν είναι μόνο κρίση του δημοσίου χρέους. Και οι δύο αυτές εκδηλώσεις της κρίσης είναι έκφραση βαθύτερων αιτιών. Ο πυρήνας της κρίσης ήταν το σύστημα εξουσίας, το μοντέλο διακυβέρνησης και το υπόδειγμα ενός κρατικοδίαιτου και εμπολής παρασιτικού καπιταλισμού, που αν και προϋπήρχε, γιγαντώθηκε στη ύστερη φάση της μεταπολίτευσης. Εκείνο δηλαδή που οδήγησε στην κρίση δεν ήταν οι δίθεν παροχές προς τα λαϊκά στρώματα, όπως ισχυρίζονται ορισμένοι απολογητές του χρεοκοπημένου υποδείγματος, πρόκειται υπήρξαν και προσπάθειες εκμαυλισμού μέρους τμήματων του λαού. Εκείνο που ευθύνεται για την κρίση ήταν ένα υπόδειγμα ρηχής και άναρχης ανάπτυξης, ένας τρόπος διανομής του πλούτου και αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων άνισος και σπάταλος, ένα κλειστό σύστημα εξουσίας, ένα καρτέλ εξουσίας, που είχε υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του το κράτος, τους ευρωπαϊκούς πόρους, τις τράπεζες, τα ΜΜΕ και άλλους μηχανισμούς πολιτικής και επικοινωνιακής και οικονομικής εξουσίας και επιρροής. Ήτανε μία λερναία ύδρα, όπως βλέπουμε και σήμερα ακόμα. Ήταν ένα πολυδέδαλο σύστημα που εξασφάλιζε εύκολο και προκλητικό πλουτισμό στις κυρίαρχες τάξεις και επιλεκτικά σε ορισμένα μεσαία στρώματα, χωρίς να δημιουργείται ταυτόχρονα μια σύγχρονη παραγωγική βάση και μια βιώσιμη διεθνώς οικονομία. Είναι το ίδιο σύστημα το οποίο και σήμερα αντιδρά σε κάθε αλλαγή που ξυλώνει ερίσματά του, που καταργεί προνομιά του, που πλήττει τη δύναμή του. Είναι ακριβώς για τους λόγους αυτούς, και γι' αυτό νομίζω έχει νόημα αυτή η αναδρομή, που η έξοδος από την κρίση μπορεί να γίνει μόνο στη βάση ενός νέου υποδείγματος. Ό,τι και απαιτήχουμε, ακόμα και εμείς, στη βάση του παλιού συστήματος, δεν θα είναι διατηρήσιμο. Χρειάζεται λοιπόν να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, χρειάζεται μια νέα λειτουργία του κράτους και ένας νέος τρόπος διακυβέρνησης. Εφόσον η κρίση είναι συστημική, γι' αυτό το λόγο και η έξοδος από αυτή δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο με μια συστημική, μια βαθιά συστημική αλλαγή. Αυτό είναι που θέλω να τονίσω. Που σημαίνει μια αλλαγή που θα πρέπει να πλήξει, να θίξει, να αλλάξει, να ανατρέψει όπου χρειαστεί ό,τι συγκροτούσε το παλιό σύστημα. Και βέβαια αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτε με μνημόνια, ούτε με επιτροπές. Πώς λοιπόν θα απολογούμε και πότε από τα μνημόνια και την Επιτροπία, γιατί η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που παραμένει σε μνημόνια σε σχέση με άλλες που μπήκαν αλλά βγήκαν από αυτά. Το ερώτημα αυτό είναι κρίσιμο και συνδέεται με ένα ζήτημα που ενδεχομένως θα καταγραφεί στην παγκόσμια ιστορία ως μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Και τούτο γιατί το φάρμακο που χρησιμοποιήθηκε για την κρίση, για την αντιμετώπιση της κρίσης υποτίθεται, το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο δηλαδή, όχι μόνο δεν αντιμετώπισαν την κρίση, αλλά προκάλεσαν μία μετάσταση της κρίσης, θα λέει κανείς, ένα πολλαπλασιασμό της. Η κρίση επεκτάθηκε σε τομείς που αρχικά δεν είχαν πληγή, όπως το τραπεζικό σύστημα, προκαλώντας παντού εστίες και φαύλους κύκλους αλληλοτροφοδοτούμενων κρίσεων. Οι συνέπειες για την οικονομία και την κοινωνία ήταν καταστροφικές.
Τα στοιχεία είναι γνωστά, αλλά το βάθος του, το βάθος τους, το κοινωνικό τους αντίκρισμα ενδεχομένως δεν έχει πλήρως συνειδητοποιηθεί. 25% σωρευτική μείωση του εθνικού εισοδήματος, 27% η ανεργία, η επίσημη, 40% μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Ο λόγος λοιπόν που η χώρα βρίσκεται ακόμα στα μνημόνια, μόνη μεταξύ εκείνων των κρατών που χρειάστηκαν να μπουν σε μνημόνια, είναι ότι στην Ελλάδα βιώσαμε τελικά μία διπλή κρίση. Από τη μια την κρίση προκάλεσαν οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν πριν το 2010 από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και από την άλλη η δευτερογενής, η παράγωγη κρίση που έφεραν οι πολιτικές του πρώτου και του δεύτερου μνημονίου. Αυτό όμως θα ρωτούσε κάποιος, δεν συνέβη και στις άλλες χώρες που είχαν μνημόνια? Η απάντηση είναι όχι. Παντού υπήρξε λιτότητα, ύφεση, ανεργία, όμως η διάρκεια και η ένταση που πήραν σε εμάς τα δεινά αυτά δεν υπήρξε πουθενά αλλού, ούτε στην Κύπρο, ούτε στην Πορτογαλία, ούτε στην Ιρλανδία. Πώς θα βγούμε λοιπόν από αυτή την κατάσταση? Όπως είπα ήδη, για να βγούμε από αυτή την πολλαπλή κρίση πρέπει να τα αλλάξουμε όλα. Το παραγωγικό σύστημα, διότι δεν είναι ούτε παραγωγικό, ούτε βιώσιμο, ούτε δίκαιο. Το κράτος, διότι όπως λειτουργεί, ιδιαίτερα σε ορισμένους τομείς, είναι διαποτισμένο από μια γραφειοκρατική, αντιαναπτυξιακή, αντιεπενδυτική κουλτούρα και συχνά από μια εχθρότητα προς το πολίτη, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που γίνονται από τμήματα των δημοσίων λειτουργών. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο διακυβέρνησης, διότι όπως λειτουργεί σήμερα, ακόμα και η δική μας κυβέρνηση αφήνει έξω από το σύστημα διακυβέρνησης την κοινωνία, τις προτάσεις της, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των πολιτών. Πώς θα προχωρήσουμε λοιπόν, πώς θα συνδυάσουμε τις μνημονιακές υποχρεώσεις με στόχους που όπως βλέπουμε τους υπερβαίνουν ή και είναι σε αντίθεση πολλές φορές με τις υποχρεώσεις αυτές? Θα ήθελα να προσεγγίσω αυτό το ερώτημα ξεχωρίζοντας 5 κρίσιμους κρίκους αυτής της διαδικασίας μετάβασης, όπως λέει και ο τίτλος της σημερινής εκδήλωσης, από τη χρεοκοπία και τα μνημόνια στη βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη. Ο πρώτος και χρονικά κρίσιμος κρίκος αυτής της διαδικασίας είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης και συνολικά η επιτυχής και έγκαιρη ολοκλήρωση του προγράμματος. Διότι η έγκαιρη ολοκλήρωση του προγράμματος, το οποίο έχουμε δεσμευτεί με τους δανειστές, δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά μέσο προϋπόθεση για την ανάκτηση της πολιτικής αυτονομίας που έχουμε ανάγκη για να προχωρήσουμε όχι μόνο ως κυβέρνηση, αλλά και ως χώρα συνολικά μπροστά. Θα αναφερθώ στη συνέχεια στην πορεία και τις προοπτικές της διαπραγμάτευσης. Ο δεύτερος κρίσιμος κρίκος είναι η ελάφρυνση του χρέους. Διότι ακόμα και αν μπορέσουμε να βγούμε στις αγορές, και υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο θεωρητικό, με τη στήριξη βεβαίως της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και άλλων θεσμών, ακόμα λοιπόν και αν μπορέσουμε να βγούμε στις αγορές χωρίς ρύθμιση του χρέους, η έξοδος αυτή δεν θα είναι διατηρήσιμη, όπως έγινε και το 2014 επί κυβέρνηση του κ. Σαμαρά Βενιζέλου. Και τότε, τον Απρίλιο του 2014, εξεδόθηκε ένα ομόλογο κρατικό, μπόρεσε να διατεθεί, αλλά το αμέσως επόμενο, λίγους μήνες μετά, έμεινε στα ζήτητα. Γιατί? Διότι το χρέος και τότε εθεωρείται βιώσιμο, αλλά δεν ήταν βιώσιμο. Η λύση που τώρα διεκδικούμε και απαιτούμε, με βάση και τη συμφωνία που έχουμε υπογράψει, το ξέρουμε ότι δεν θα είναι η ριζική λύση που θα επιθυμούσαμε. Και αυτή η ριζική λύση παραμένει στόχος προς διεκδίκηση. Η λύση που διεκδικούμε όμως, και γι' αυτό είναι σημαντικό να την πετύχουμε, μπορεί να εξασφαλίσει την πρόσβαση στις αγορές με έναν τρόπο βιώσιμο, διατηρήσιμο και με σχετικά χαμηλά επιτόκια, διότι αυτό είναι το ζητούμενο, όχι απλώς να δανειστούμε, αλλά και με τη επιτόκια. Το δεύτερο είναι ότι εφόσον το πετύχουμε αυτό, θα έρθουμε σε μια θέση συγκρίση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν και αυτοί μεγάλο πρόβλημα χρέους, άρα μπορούμε τότε από κοινού να αγωνιστούμε για μια κοινή πανευρωπαϊκή επίλυση του χρέους, που ήταν και παραμένει και η βασική μας προγραμματική θέση. Ο τρίτος κρίσιμος κρίκος
είναι να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε και να υλοποιήσουμε, μια αναπτυξιακή στρατηγική η οποία θα μας επιτρέψει να πετύχουμε τη μετάβαση σε αυτό το νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό υπόδειγμα. Να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε επιτέλους στη χώρα μια παραγωγική βάση με πυλώνα τη βιομηχανία. Διότι χωρίς βιομηχανία και μάλιστα με δυνατότητα εξαγωγών δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε μια διώσιμη παρουσία στον σύγχρονο κόσμο και πολύ περισσότερο μέσα στο ευρώ. Κυρίως όμως θέλουμε αυτή τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική για να μειώσουμε δραστικά και γρήγορα την ανεργία, έτσι ώστε να αποτρέψουμε, να αντιστρέψουμε και να αποτρέψουμε τελικά τις αρνητικές δημογραφικές τάσεις και το ξύ, ακόμα πιο ξύ κοινωνικό πρόβλημα της χώρας, το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Για να κατανοηθεί η κρισιμότητα του θέματος, επισημαίνω ότι προλίγων ημερών ο κύριος Τόμψεν, που θεωρείται και ο αρχιτέκτονας των ελληνικών προγραμμάτων, υποστήριξε πως ούτε λίγο ούτε πολύ, μετά από αυτά τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν, η Ελλάδα θα χρειαστεί πάνω από 20 χρόνια από εδώ και πέρα για να φέρουμε την ανεργία και την οικονομία στα πριν από την κρίση επίπεδα. Δεν θα σχολιάσω την άποψη, περνάω στην ουσία για να πω ότι αυτό, αν συνέβαινε, θα ήταν καταστροφικό. Γιατί? Διότι αν παραταθεί επί πολλά χρόνια η υψηλή ανεργία, τότε οι νέοι θα συνεχίζουν να φεύγουν στο εξωτερικό, αυτοί που έφυγαν δεν θα έχουν δυνατότητες επιστροφής και άρα θα είμαστε σε μια πορεία με φθήνοντα και αγειράσκοντα πληθυσμό. Και αυτό έχει τεράστιες συνέπειες για το ασφαλιστικό σύστημα, για τις δυνατότητες ανάπτυξης, για την πορεία της χώρας συνολικά. Με την αναπτυξιακή στρατηγική που επεξεργάζεται η κυβέρνηση, θέλουμε να μειώσουμε την ανεργία από το 23% που είναι σήμερα στο 13% τουλάχιστον μέσα σε 5 χρόνια. Και σε λιγότερο από 10 χρόνια να έχουμε γυρίσει στα επίπεδα, τα πριν την κρίση επίπεδα. Με τον τρόπο αυτό θέλουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες όχι μόνο ανακοπής εκροής αλλά και ταχείας επιστροφής όσων έχουν φύγει. Και αυτή η στρατηγική πολύ σύντομα θα δοθεί ακριβώς σε δημόσιο διάλογο στους φορείς και στον ίδιο το λαό. Η κυβέρνηση υλοποιεί ήδη παρά τους περιορισμούς ένα ευρύ πρόγραμμα αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που ενδεχομένως για λόγους γνωστούς δεν είναι συνειδητοποιημένο από το λαό. Υλοποιούνται σημαντικές μεταρρυθμίσεις με θετικό κοινωνικό πρόσωπο και στην κατεύθυνση της άμβλησης της καταπολέμησης των ανισοτήτων και των διακρίσεων, όπως είναι η καθιέρωση του κοινωνικού εισοδήματος της ελληνικής, όπως είναι ελεύθερη πρόσβαση στον ασφάλιστο σύστημα υγείας, όπως είναι μια σειρά αλλαγές προς αυτή την κατεύθυνση. Ταυτόχρονα όμως υλοποιούμε και μια σειρά αλλαγές που συνιστούν ελλείμματα. Αλλαγές που έπρεπε να έχουν γίνει και έχουν γίνει σε άλλες χώρες από αστικές δυνάμεις εδώ και δεκαετίες, αλλά που σε εμάς αυτός ο ιδιόμορφος, ας το πούμε έτσι, καπιταλισμός και το καρτέλ εξουσίας που κυβερνούσε τη χώρα είχε ταυτιστεί ακριβώς με εκείνα τα συμφέροντα που δεν ήθελαν να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Και αναφέρομαι ακριβώς εδώ στην αναγκαία ρύθμιση του ραδιοτηλεπτικού τοπίου, αναφέρομαι στην επιτέλους δημιουργία ενός συνολικού περιουσιολόγιου, στην επιτέλους ολοκλήρωση του κτηματολογίου, στον επανακαθορισμό των σχέσεων κράτους και εκκλησίας, στον αποκτήσιμο ως χώρα αποτελεσματικούς μηχανισμούς κατά πολέμηση της φοροδιαφυγής, της εισφοροδιαφυγής, της διαφθοράς και όπως είπα και άλλα πολλά, το να αποκτήσουμε μια δημόσια διοίκηση αποτελεσματική, το να αποκτήσουμε μια δικαιοσύνη που να μπορεί να απονέμει δικαιοσύνη σε χρόνο εύλογο και όλα αυτά επαναλαμβάνουν τα οποία είναι προϋποθέσεις για κάθε, ας πούμε, προϋποθέσεις για ανάπτυξη και κάθε είδους πρόοδο. Πέρα όμως από αυτά, κρίσιμος κρίκος αυτής της διαδικασίας είναι να συνεχίσουμε ακόμα πιο βαθιές αλλαγές για τους λόγους που ήδη περιέγραψα, αλλαγές δηλαδή οι οποίες θα οδηγήσουν σε ένα νέο κοινωνικό και αναπτυξιακό υπόδειγμα που θέλουμε. Ο πέμπτος και ίσως ο πιο κρίσιμος κρίκος, και το λέω με αυτόν, αυτής της μετάβασης, είναι η δυνατότητα και η ικανότητα της ίδιας κοινωνίας
να αναδείξει εκείνα τα κοινωνικά υποκείμενα και εκείνες τις μορφές κοινωνικού κινήματος που θα μπορούσαν να στηρίξουν αυτή τη διαδικασία μετασχηματισμού και να την οδηγήσουν σε ακόμα πιο προωθημένο και ριζοσπαστικό κοινωνικό περιεχόμενο. Το θέμα αυτό είναι τεράστιο, θα έπρεπε να συζητηθεί και ξεχωριστά. Λέω μόνο ότι αυτό που θέλουμε να κάνουμε απαιτεί την κοινωνία, όχι απλώς όρθια, ενεργή, μαχόμενη, μαζί μας. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς φορείς συλλογικούς των εργατών, των υπαλλήλων, των αγροτών, των επαγγελματιών. Χωρίς μια αυτοδιοίκηση ενεργή, πρωτοπόρα σε αυτές τις αλλαγές. Αυτά λοιπόν τα υποκείμενα, αυτοί οι θεσμοί, οι οποίοι για ποικίλους λόγους έχουν φθαρεί στο παρελθόν από τον κομματισμό και άλλα φαινόμενα, πρέπει σήμερα να δούμε πώς θα ανασυγκροτηθούν ή πώς θα δημιουργηθούν καινούργοι, διότι δεν μπορεί να μείνει η κοινωνία χωρίς τέτοιες εκπροσωπήσεις. Και μαζί με αυτό λοιπόν θα δοκιμαστεί και η ικανότητα η δική μας, η δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ να ενισχύσει τους δεσμούς του με την κοινωνία, να εμπνεύσει, να οργανώσει και να εκφράσει πολιτικά την ενεργοποίηση της κοινωνίας και τη συμμετοχή της στο έργο της ανασυγκρότησης. Θα ολοκληρώσω με το θέμα της διαπραγμάτευσης και της δεύτερης αξιολόγησης. Πολλής λόγος γίνεται και για καθυστερήσεις στη διαδικασία αξιολόγησης κλπ. Να μου επιτραπεί να πω ότι η κυβέρνηση, εμείς όλοι, έχουμε κάθε λόγο να ενδιαφερόμαστε όσο κανείς άλλος για την έγκυρη ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Αλλά παράλληλα έχουμε διακηρύξει και το επαναλαμβάνουμε ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να δεχτεί παράλογες απαιτήσεις ή παράνομες απαιτήσεις, όπως μου λέγε σωστά πριν κάποιος, που αν υιοθετούνται θα διαιώνιζαν το φαύλο κύκλο της ύφεσης και της λιτότητας με ανυπολόγιστες συνέπειες στην ήδη καταπονημένη κοινωνία. Εκείνο που λέμε λοιπόν είναι σε αυτές τις κρίσιμες ώρες η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από Πόντιους Πιλάτους, έχει ανάγκη από σαφείς τοποθετήσεις. Αυτοί λοιπόν που μιλούν για καθυστερήσεις, τι λένε? Έπρεπε να δεσμευτούμε στην πρόταση του κ. Σόιμπλε 5 Δεκεμβρίου στο Eurogroup σε δεκαετή πλεονάσματα με 3,5% μετά το 2018. Έπρεπε να δεσμευτούμε και να υλοποιήσουμε μέτρα 4,2 δις που ζητούσε το ΔΕΛΤΑ. Έπρεπε να αρνηθούμε κάθε συζήτηση για το χρέος επειδή κάποιες χώρες λέει, έχουν εκλογές και δεν βολεύει ο χρόνος. Αυτό εννοούν όσοι πιέζουν την κυβέρνηση να υπογράψει εδώ και τώρα αυτά και άλλα τόσα. Σε ό,τι αφορά εμάς και τον ελληνικό λαό, αυτό που θέλω να πούμε ότι παρά τις όποιες καθυστερήσεις παραμένουμε εντός του αρχικού σχεδιασμού. Εφόσον η δεύτερη αξιολόγηση κλείσει με μια συνολική συμφωνία όπως επιδιώκουμε, τον Απρίλιο ή λίγο μετά τη σύνοδο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ, τότε τα επόμενα βήματα μπορούν να επιταχυθούν με τη συμμετοχή της χώρας στο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με τη δοκιμαστική έξοδο στις αγορές ακόμα και μέσα στο 2017 και με την επιτάχυση της οικονομικής δραστηριότητας μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2017. Ωστόσο, όπως δείχνει η ως τώρα εμπειρία, πρέπει να είμαστε θωρακισμένοι από ποικίλα ενδεχόμενα. Πρώτον, διότι ενώ εμείς σωστά προσπαθούμε και επιδιώκουμε να επιστρέψουμε σε αυτό που πολλοί ονομάζουν ευρωπαϊκή κανονικότητα, υπάρχουν δυνάμεις που επιδιώκουν την ανατροπή αυτής της καθολικότητας, της κανονικότητας και την στροφή της Ευρώπης προς τα δεξιά. Ενώ εμείς επιδιώκουμε και ζητά να επαναφέρουμε τις λογικές διαπραγματεύσεις, υπάρχουν δυνάμεις μέσα και έξω αλλά και μέσα στην Ευρώπη που ενδιαφέρονται για την κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων γενικά. Άρα ο αγώνας που κάνουμε είναι αγώνας για τους Έλληνες εργαζόμενους, είναι αγώνας για τον ελληνικό λαό, αλλά είναι ταυτόχρονα και αγώνας για όλη την Ευρώπη. Αυτό δημιουργεί δυσκολίες, αλλά δημιουργεί και δυνατότητες ευρύτερων συμμαχιών, ευρύτερων συμπράξεων και αυτό ακριβώς επιδιώκουμε και κάνουμε ως κυβέρνηση. Εκείνο που θέλω να καταστήσω σαφές είναι ότι η ακραία αβεβαιότητα που ζούμε και στην Ευρώπη και στον κόσμο, ιδίως μετά το Brexit και μετά την πολιτική αλλαγή στη ΣΥΠΑ, επιβάλλει να κάνουμε ό,τι περνάμε από το χέρι μας, να ολοκληρωθεί αυτή η φάση των μνημονίων. Το μνημόνιο αυτό να είναι το τελευταίο. Κάθε συζήτηση για τέταρτο μνημόνιο είναι άστοχη, αν όχι και επικίνδυνη. Τέταρτο μνημόνιο ούτε το ανέχεται η κοινωνία,
Ούτε προσφέρεται άλλωστε, αλλά και κυρίως δεν χρειάζεται. Και ευτυχώς δεν χρειάζεται. Το ίδιο άστοχες και κακόβουλες είναι οι εκστρατείες καταστροφολογίας που διακινούνται από διάφορα κέντρα. Κεντρικός στόχος λοιπόν δικός μας παραμένει η έγκυρη ολοκλήρωση του προγράμματος το καλοκαίρι του 2018, ο τερματισμός του καθεστώτος της Επιτροπής, η ανάπτυξη της αυτονομίας της χώρας για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε το μέλλον μας. Βεβαίως δεν έχουμε αυταπάτες. Θα είναι μια αυτονομία πάντα εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου, με διαφόρους περιορισμούς, όμως τουλάχιστον δεν θα είναι αυτή η κατάσταση σημερινή η οποία θέτει εμπόδια ακόμα και στη λειτουργία πολλές φορές της δημοκρατίας και της λαϊκής κυριαρχίας. Το επόμενο διάστημα λοιπόν μας περιμένουν πολλά καθήκοντα. Εγώ θα ξεχώριζα δύο. Το πρώτο είναι επιτάχυση του κυβερνητικού έργου, ώστε να μείνουμε μέσα στους στόχους που έχουμε θέσει και ήδη επεξεργαζόμαστε προτάσεις και σχέδια προς αυτή την κατεύθυνση. Το δεύτερο είναι ο διάλογος με την κοινωνία, με στόχο την ενίσχυση και τη διεύρυνση της κοινωνικής συμμαχίας που είναι αναγκαία για την ανασυγκρότηση της χώρας. Μπροστά μας έχουμε τρεις μεγάλες πρωτοβουλίες που έχουν ξεκινήσει ήδη ή δρομολογούνται προς αυτό το σκοπό. Η πρώτη είναι η κατάρτιση, όπως είπα, της νέας εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής για τη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη. 8 χρόνια μετά την κρίση η χώρα μας επιτέλους να αποκτήσει σχέδιο και στρατηγική. Η πρόταση της κυβέρνησης δεν είναι μια πρόταση για να μείνει στα Υπουργεία, δεν είναι μια πρόταση να μείνει στα χαρτιά, είναι μια πρόταση βάση διαλόγου με την κοινωνία. Και αυτό θα γίνει σε όλη τη χώρα, σε όλη την Ελλάδα. Η δεύτερη είναι η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Και η τρίτη είναι η ενεργή συμμετοχή που πρέπει να έχουμε ως χώρα και ως λαός και ως κοινωνία για το μέλλον της Ευρώπης και τη δράση για τη δημοκρατία και την αλληλεγγύη για μια Ευρώπη της αλληλεγγύης η οποία μας είναι εντελώς αναγκαία για να υλοποιήσουμε και το δικό μας πρόγραμμα. Στα πεδία αυτά αναδεικνύονται τα κομβικά διλήμματα και οι μεγάλες αντιπαραθέσεις της εποχής μας για την επόμενη περίοδο. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η ευρεία κοινωνική πλειοψηφία που θέλει να εκφράσει, με τις εμπειρίες που έχουμε συσσωρεύσει όλο αυτό το διάστημα, μπορεί και πρέπει να οργανώσει και να ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτού του διαλόγου και να τον μετατρέψει σε μια ευκαιρία για ένα μεγάλο άνοιγμα στην κοινωνία, για ενίσχυση και διεύρυνση των κοινωνικών αναφορών και συμμαχιών του ΣΥΡΙΖΑ, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί και θα αποτελεί το βασικό κορμό του μεγάλου κοινωνικού και πολιτικού συνασπισμού που θα φέρει σε πέρας τη μετάβαση από τη χρεοκοπία και τα μνημόνια στη βιώσιμη και τη δίκαιη ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ.